Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να ενημερωθούμε από τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας και τους συνεργάτες του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές προβλέψεις, καθώς και να ανταλλάξουμε σκέψεις για τις δυνατότητες αλλά και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Εξέφρασα στον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος την ανησυχία μας για την μεγάλη αύξηση του ιδιωτικού χρέους τα τελευταία 3,5 χρόνια. Αύξηση περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Καθώς και για την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που προσεγγίζουν πλέον τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σε συνδυασμό με την πληθωριστική κρίση αλλά και την αύξηση των επιτοκίων χορηγήσεων δημιουργεί μια νέα γενιά κόκκινων δανείων, καθώς μια σειρά από δανειολήπτες, χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι εξυπηρετούν τα δάνειά τους, πλέον αδυνατούν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους, άρα εκφράσαμε την ανησυχία μας ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και βεβαίως αυτό σε συνδυασμό με τον νέο πτωχευτικό νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που έρει την προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν υποχρεώνει πλέον τους πιστωτές σε ρυθμίσεις με τους δανειολήπτες, δημιουργεί, όπως αντιλαμβάνεστε, ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, μια τεράστια κοινωνική ανησυχία. Και όταν επίκειται ένα τσουνάμι πληστηριασμών το επόμενο διάστημα, αντιλαμβάνεστε ότι η κοινωνική αστάθεια θα μεταφραστεί και σε οικονομική αστάθεια. Εξέφρασα επίσης την πεποίθησή μου ότι σε αυτές τις συνθήκες η υπερβολική κερδοφορία που παρουσιάζουν οι τράπεζες, παρότι μπορεί να μην είναι μια σταθερή, να έχει μια σταθερή προοπτική αυτό το φαινόμενο, εντούτοις, εφόσον την παρουσιάζουν σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν επιτελούν το ρόλο τους χρηματοδοτώντας την πραγματική οικονομία, δημιουργούν μια μη ανεκτή συνθήκη. Όταν το ποσοστό κέρδους επί των ιδίων κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες είναι τριπλάσιο από το αντίστοιχο των γερμανικών τραπεζών και κυρίως όταν τα επιτόκια καταθέσεων παραμένουν καθυλωμένα ενώ τα επιτόκια χορηγήσεων αυξάνονται με μια διαφορά που πλέον υπερβαίνει το 5% όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 2%, αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μία συνθήκη που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Οι τράπεζες οφείλουν να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως όμως οφείλουν να συγκρατήσουν και να χαμηλώσουν άμεσα τα επιτόκια χορηγήσεων στο βαθμό, επαναλαμβάνω, που κρατούν καθυλωμένα τα επιτόκια των καταθέσεων. Και βεβαίως, εξέφρασα την εκτίμηση ότι είναι πρόωρο να μιλάμε για μερίσματα κερδών στους μετόχους των τραπεζών όταν έχουμε περάσει από τόσες περιπέτειες και όταν οι τράπεζες σήμερα βρίσκονται στη ζωή εξαιτίας του αναβαλλόμενου φόρου, χάρη στον αναβαλλόμενο φόρο και στις διαρκείς ανακεφαλοποίησεις από τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Μια προοδευτική κυβέρνηση λοιπόν έχει σχέδιο να προστατεύσει την κοινωνία, την πρώτη κατοικία, να δώσει μια προοπτική βιώσιμων ρυθμίσεων που θα δώσει και προστασία στην κοινωνία αλλά και μια βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική και για το τραπεζικό σύστημα και για την ίδια την οικονομία. Και ταυτόχρονα ένα σχέδιο εξυγίανσης, συνέχειας της προσπάθειας εξυγίανσης των τραπεζών με βιώσιμο τρόπο χωρίς αυτή την προκλητική για την ελληνική κοινωνία κερδοφορία που δεν μπορεί να στηριχθεί σε καμία πραγματική πρόβλεψη. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει...